Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Τρεις στον Αέρα, του κορυφαίου τεχνολογικού podcast, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά θα λέγαμε στον πλανήτη, μη σου πω και στο γαλαξία. Νομίζω, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, είναι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη? Ναι. Μόνο Ευρώπη, ρε. Μόνο Ευρώπη. Τα τελευταία επίσημα στοιχεία αυτό δείχνουν, λοιπόν. Δημήτρη. Τίμος Κουρεμένος, Κώστας Κιαδάς και Δημήτρης Μαλάς εδώ για να σε ενημερώσουμε για τα πάντα, ή τουλάχιστον για όσα ξέρουμε ή για όσα μπορούμε να σας πούμε, γιατί αυτό είναι και σημαντικό. Είσαι πολύ τηλεοπτικός. Μπράβο, Δημήτρη. Ναι. Είσαι πολύ μεταδοτικός. Μπράβο σου. Τι είμαι? Πολλά. Αλλά τώρα μένουμε στο τηλεοπτικός και στο μεταδοτικός. Εγώ θα λέγω ότι απλώς είμαι ο καλύτερος δημοσιογράφος τεχνολογίας στην Ευρώπη. Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου. Στην Ευρώπη, ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που έχεις? Είναι για όσους βλέπουν στο βίντεο, έχει ένα διαφορετικό λαπτοπάκι. Λαπτοπάκι δεν το λες. Δεν το λες. Λαπτοπάκι λέμε το δικό σου. Ναι, σωστό. Αυτό θα πούμε. Όχι, ότι το δικό μεγάλο είναι. Αλλά αυτό είναι the next generation. Για όσους δεν μας βλέπουν, έχει ένα foldable. Δεύτερη γενιά foldable, 17. Γενικότερα. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη γενιά. Δεύτερη γενιά fold οθονών, ξέρω τι λέω. Okay. Αυτό είναι. Αυτό φοβόμαστε. Το μίσεις. Asus 17 είναι fold. Okay. Ετοιμάζουμε review. Λοιπόν, πάμε σχόλια να ξεκινήσουμε. Yeah. Ανυπομονώ. Yeah. Ανυπομονείς. Ναι. Λοιπόν, Βασίλης G στο 3952 που μιλούσαμε για Netflix και τα λοιπά. Επίσης για Netflix θα κοιτάνε, λέει, την IP σου και την τοποθεσία της κυρίας τηλεόρασης στο νοικοκυριό. Αν όμως δεν έχει στατική IP από τον προμηθευτή ίντερνετ σου, που είμαστε περισσότεροι, θα πρέπει να μπλοκάρει ο λογαριασμός κάθε 4 με 6 μέρες. Θα γελάμε το χαμό που θα έχει να γίνει. Θα γελάμε όπως με τα tweets του Elon. Είχαμε καιρό να διαβάσουμε για Elon. Shut the fuck up για τον Elon. Δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ με αυτό. Εσύ. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Διότι, συνεχίζει ο Βασίλης, διότι κάθε χ χρόνο το router θα έχει άλλη IP από τον προμηθευτή και θα σου λέει ότι δεν είσαι σωστή τοποθεσία. Έχει ο καλύτερος δημοσιογράφος ακούσει κάτι να μας πει? Ο, για σένα, λέει. Δεν έχει, αλλά ο καλύτερος δημοσιογράφος τεχνολογίας θα σου πει ότι τα προβλήματα αυτά έχουν επιληθεί και από άλλες παρόμοιες υπηρεσίες και δεν είναι τόσο αυστηρές, θα έλεγα. Για πες. Εντάξει, δεν είναι ότι κοιτάνε την IP πότε άλλαξε σε ένα βάθος χρόνου ημέρας. Αλλά όπως και να έχει, θα δούμε. Εδώ είμαστε να βρίσουμε, να πούμε. Θοδωρής Αγγελόπουλος. Βλέπω Microsoft Edge με την ενσωμάτωση του ChatGPT να εκτοξεύεται από το 4% μερίδιο στους browsers σε πολύ περισσότερο από 20% και πολύ γρήγορα. Και καλά κάνει Google που τρέχει πανικόβλητη. Mm. Κράτα μια πισινή. Κράτα μια πισινή, Θοδωρή. Κράσει όλες αυτές τις δοκιμές και εσύ φαντάζομαι κάνεις, αλλά και εγώ που κάνω στο Open, στο ChatGPT, γιατί ακόμα δεν έχω access στο Bing. Ακόμα. Ακόμα, ναι. Δεν σου στείλαν. Περιμένω. Μπορώ να σου πω ότι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων δεν με κάνει να νιώθω ασφάλεια όταν. Και είναι και θέμα συνήθειας, παιδιά. Δηλαδή, ο άλλος έχει συνηθίσει με το Chrome, θα μείνει στο Chrome. Εδώ έχω ένσταση, γιατί. Εγώ δεν αντέχω Chrome, είμαι Firefox. Firefox είσαι. Εγώ δεν μπορώ, εγώ είμαι Linux. Εγώ είμαι Opera. Εγώ είμαι Netscape Navigator. Λίκο. Γιατί είναι Firefox, μια χαρά είναι. Ναι, για εσάς τους εναλλακτικούς boomers. Δηλαδή. Boomer. Είσαι πολύ boomer, αλλά όπως και να έχει. Και χρησιμοποιεί Thunderbird, φαντάζομαι, για το mail. Thundercats. Όχι, Thunderbird, τι email client έχεις? Όχι, το email client στο Google, που το Gmail που έχω το χρησιμοποιώ στο web. Εντάξει, οκ. Okay. Και Outlook έχω. Εντάξει. Πάντως, για το Hotmail μου. Και Hotmail. Και Yahoo. Yahoo, όχι. Πρέπει να έχω ένα Yahoo, αλλά δεν ξέρω τι γίνει. Θα σου σβήσουν μια ανησυχία. Ελπίζω. Πάντως, αυτό λέω, ότι και με τις αναζητήσεις που κάνουμε με κάτι φίλους, ας πούμε, που ψάχνουμε και παίζουμε. Δεν θέλει. Βλέπεις ότι μπορείς και κάνεις διευκρινιστικές ερωτήσεις και σου δίνει απαντήσεις που δεν τις παίρνεις από μια κλασική αναζήτηση. Αλλά στο σύνολο νομίζω είναι ακόμα δεν είναι έτοιμο για να βγει. That's what she said. Άσχετο. Δεν το έχεις, του πάμε. Πάμε στα σχόλια. Είναι, μου θυμίζει πολύ το Joy στα φιλαράκια που κάθε κάνει τα air quotes. Στάτης 125. Το Iris για άμεση μεταφορά χρημάτων σε αριθμό κινητού είναι δωρεάν για μεταφορές από το Winback App και χρεώσιμο 2,5 ευρώ για μεταφορά μας στο e-banking. Όλα για το περιβάλλον το κάνουν. Άμα χρησιμοποιήσεις υπολογιστή και έχεις περισσότερο ρεύμα. Ισχύει αυτό το πράγμα? Μπορεί, ναι. Ότι θα πληρώνεις 2,5 ευρώ επειδή μπαίνεις από web. Τους έχω ικανούς. Κι εγώ. Και μπράβο τους. Okay, respect. Δεν το έχω ψάξει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Βασίλης. Περίμενα να δω το όνομα σωστά. Βασίλης Ίνης.
που λέγαμε για τις ταινίες. Το IMDb έχει χάσει δυστυχώς την αξιοπιστία του. Δεν την έχει ποτέ. Έλα μωρέ, εντάξει. Την πλέον έχει την αξιοπιστία του από τη στιγμή που βγάζει το Social Redemption νούμερο 1. Συνεχίστε. Αξιόπιστο. Αξιόπιστο, ναι, εντάξει. Πλέον έχω σοβαρές υποψίες ότι αγοράζονται καλές κριτικές. Όπα. Βλέπω παραδείγματος χάρη Glass Onion που είναι ίσως η χειρότερη ταινία όλων των εποχών. Δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Ταινιάρα, ειδικά το 2. Το 2 εννοεί το Glass Onion. Ναι, το Knives Out και το. Το Knives Out ήταν πολύ καλό το πρώτο. Αλλά ίσως όχι τόσο καλό όσο λέγανε. Δηλαδή, that's what she said. Άσε μας μωρέ. Λοιπόν, ευτυχώς τώρα. Μάθε μπάλα. Μάθε μπάλα. Ευτυχώς τώρα έχει πέσει το 7,2 με 330.000 κριτικές. Αλλά πριν λίγο καιρό, όταν οι κριτικές ήταν μισές, η βαθμολογία ήταν 8,6. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Μόλις βγαίνει μια ταινία ή σειρά, οι εταιρείες παραγωγής έχουν πλέον πολιτική να αγοράζουν κριτικές. Ο Άδωνης θα κάνει με τα trolls. Κοίτα, αυτό δεν ξέρω πώς το λένε, αν ισχύει γενικότερα για τις εταιρείες. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση αν ισχύει. Αλλά σε βάθος χρόνου, νομίζω η ταινία, η βαθμολογία της θα κάτσει εκεί που πρέπει να κάτσει. Πού? Εντάξει. Εκεί ένα μηδέν. DSW33. Ο κύριος Σκιαδάς, μάλιστα ο κύριος Σκιαδάς, ή δουλεύει πολύ, τον ταλαιπωρείται εκεί. Και τα δύο. Δεν δουλεύει αλλιώς καθόλου. Αλλιώς δεν εξηγείται η γυρόπλατη που παίζει με το iPhone στο μικρόφωνο στο 2918. Πες μου, να κάνουμε. Mars Life στο 1550 για το Power Pass. Κάτι λέγαμε το Power Pass. Τι λέγαμε, τι θυμάμαι. Ότι για το σενάριο που σου έλεγα εγώ με ότι πήρε και καλά που δεν διέ για να γυρίσει κάποια λεφτά για πάτη σε μια φίλη, σε μια γνωστή. Λοιπόν, Άγγελος Μούρκας. Δοκίμασα το Bing, το έχω στάνταρ πλέον στον Edge. Okay. Καλό είναι, πιο χρηστικό σαν interface από τις Google. Θέλει όμως μεγαλύτερη ακρίβεια σε εκφράσεις για να βγάλει αυτό που θέλεις. Okay. Εγώ βλέπω το άλλο στις δοκιμές. Τι? Ότι άμα το πιέσεις, δηλαδή το ρωτήσεις, είναι η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, είναι. Είσαι σίγουρος? Του λέω, δεν είναι. Είναι. Άμα το πιέσεις, νομίζω μετά λέει, ναι, έκανα λάθος. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα στο Bing, ας πούμε, το περιορίζουν στις 5 απαντήσεις. Στις 5 απαντήσεις, γιατί μετά το παράκανε και άρχισε και λέγε κάτι απίστευτα πράγματα. Και καλά, έλεγε σε έναν: πρέπει να χωρίσεις το κινητό σου. Έδινε συμβουλές, γάμο. Μπράβο. Πολύ μεταδοτικό. Ναι. Θα γίνει ψυχολόγος. Και ψυχολόγος. Coach. Life coach. Okay. Θα κάνει και ηχοθεραπείες. Unboxing plan στο 3440. Δεν έχει κάνει split η μετοχή της Google. Τίμος, δεν με νοιάζει. 266 ευρώ κάνει της Microsoft. Ή παραφράζοντας, εγώ 20 ευρώ βενζίνη έβαζα, 20 βάζω. Αυτό ακριβώς. Και συμφωνεί ο Τίμος από κάτω. Πολύ. Που το καταλαβαίνει κάποιο. Λουμπ Γκαρού. Το Tulsa King δεν είναι κωμωδία, είναι γκανγκστερική σειρά που βλέπετε ευχάριστα. Αυτό. Δεν είναι κωμωδία. Όχι, απλά είναι σαν κωμωδία, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιο την υποκριτική ικανότητα του Σταλόνε. Μα προφανώς. Δηλαδή, παίζει μια ταινία του Σταλόνε που δεν είναι κωμωδία από τον τρόπο που παίζει. Το κάτσε, το Copland. Copland. Τι είναι αυτό? Έλα, δεν έχεις δει το Copland είναι αυτό. Το Cobra είναι αυτό με την οδοδοχή. Το Cobra είναι κωμωδία, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ή το Turner και Hutch, πώς λέγεται το άλλο. Turner και Hutch. Αυτό. Αυτό δεν παίζει ο Σταλόνε. Ο Hanks παίζει αυτό. Συγγνώμη, ο Σβατζενέγκερ. Α, όχι, όχι. Που παίζει. Έλα, που είναι ένα δίδυμο. Ο Σβατζενέγκερ με τον άλλον είναι. Με τον Ντάνι Ντεβιτό, του δίδυμου. Έλα, αυτό είναι κορυφαία ταινία. Όχι, ένα δίδυμο με μπρατσαράδε εννοώ. Με πρατσαράδες, Σταλόνε. Που κάνουν την απόλυτη χειραψία. Ναι, το θυμάμαι. Με Σταλόνε είναι αυτό. Ναι, με Σταλόνε. Στο Expendables. Καλά, στο Expendables παίζουν και οι δύο μαζί, που επίσης δεν είναι κωμωδία το Expendables. Οι αναλώσεις παίζουν όλοι μαζί, συγγνώμη. Έχει guest εμφάνιση ο Τσακ Νόρις. Καλά, προφανώς. Άμα δεν έπαιζε ο Τσακ Νόρις, που είναι ο υπεραναλώσεις μας. Παίζει ο Τσακ Νόρις και λέει για την κόμπρα. Τι λέει, όχι, δεν θυμάμαι. Μες στην ταινία. Έλα, ρε φίλε. Ποια κόμπρα? Αυτή που. Αυτή ένα μηδέν. Είσαι κόμπρα. Το τραγούδι. Αυτή ένα μηδέν. Αλλά όπως και να έχει, μία κωμωδία νομίζω έχει φτιάξει ο Σταλόνε. Μια μεγάλη, ξέρεις, απάτη. Αυτή με τη μαμά. Πέρα τη μαμά από το τρένο. Αυτό είναι από τις χειρότερες ταινίες. Όχι πέρα από τη μαμά από το τρένο.
Πέτα από τη μαμά από το τρένο δεν παίζει στο άλλο, ναι. Το πέτα από τη μαμά από το τρένο είναι. Ντεβίτο. Ναι. Αυτό που λες εσύ είναι ο μπάτσο τη μαμά. Η μετάφραση ελληνική που είναι τραγική. Και έχει δει το ιστορικό πίσω από την ταινία που την έχουν προτείνει αρχικά να παίξει ο Σβατζενέγκερ. Και λέει ο Σβατζενέγκερ. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Και λέει ο Σβατζενέγκερ, όχι, προτείνεται τη στον Σταλόντε. Γιατί ήξερε ότι ήταν απίστευτο. Και πέστε το ότι την προτείνετε σε μένα και ναι. Παίζεται να το πω, ναι. Ναι. Ήταν απίστευτο. Και σ' άλλη έχει παίξει η μούφα ο Σταλόντε πάλι που είναι με τον γκάγκστερ. Με την Ορνέλα Μούτι που είναι η γυναίκα του. Σε ποια δεκαετία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, Δημήτρη? 90. Εγώ θυμάμαι πάντως πως... Στους δίδυμους, όλα τα λεφτά είναι στους δίδυμους. Εγώ θυμάμαι πως... Ποιοι δίδυμοι Σταλόνε. Α, λέω και εγώ. Όχι Σταλόνε. Ετοιμάζεται και το 3, by the way. Έχει ξεκολλήσει. Ποιο 3? Το 2. Το 2 ή 2. Που θα λέγεται Triplets. Όχι με Σταλόνε και Ντεβίτο, ελπίζω. Όχι. Με τη Βίτο, ο Σβατζενέγκερ και ήταν ο τρίτος. Ο τρίτος τελικά ξέρει ποιο θα είναι. Λέγανε ότι θα είναι ο Έντι Μέρφυ, αλλά νομίζω ότι θα είναι. Το Τάγκο και Κάς, έλεγα. Ευχαριστώ. Το Τάγκο και Κάς. Ναι. Το Τάγκο και Κάς παίζει με τον Κερτ Ράσελ. Αυτό έλεγα. Το οποίο. Το οποίο. Ξέρει το story του Τάγκο και Κάς. Το οποίο έχει ξεκινήσει να το σκηνοθετεί ο Αντρέι Κοντσαλόφσκι, ο οποίο θεωρείται από του. Από τους καλύτερους δημοσιογράφους, τις Ρώσους και τέτοια, που είσαι γυρίσει ταινιάρες, ξέρω εγώ, πως το τρένο της Μεγάλης Φυγής και γυρίζει αυτό το οποίο είναι εντελώς μούφα. Και το Τάγκο και Κάς αξίζει μόνο και μόνο για το χορό της Τέρι Χάτσερ. Το Demolition Man. Το Demolition Man δεν βλέπετε. Ταινιάρα, ήταν προφητική ταινία. Προφητική ταινία. Τέλος πάντων. Για το cyber sex, λες, μήπως προφητική. Το Daylight. Είδες. Το Daylight επίσης, καλό είναι. Ρε. Προφητική ταινία. Τώρα θα μιλήσουμε για την καριέρα του Σταλονέ. Έλεος. Τζον Ράμπο. Λοιπόν, να πω πάντως για το Triplets. Ο Tracy Morgan θα είναι ο τρίδημος. Ναι. Ο μαύρος Tracy Morgan. Tracy Morgan. Αυτό. Για πάμε, αλλά. Λοιπόν, Κώστας ο οποίος είναι ο νικητής του τάμπλετ της TCL. Μπράβο, Κώστα. Ο οποίος στο εστερό βλέπει το τάμπλετ, το παρέλαβα κανονικά και πάλι σε ευχαριστώ. Εύχομαι πάντα επιτυχία στη δουλειά σας και σε όλη την ομάδα του Insomnia. Ευχαριστούμε, φίλε. Θα κάνεις λοιπόν, πάντα. Ο οποίος όμως θέτει ένα άλλο θέμα. Δυστυχώς το ζήτημα με τις προοδευτικές τύπου Forex έχει παραγίνει και το μητρό άρθρο 11 δεν φαίνεται να λύνει ουσιαστικά το ζήτημα. Με πήρε κάποια από κινητό και όταν της είπα δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ, απάντησε. Γιατί ξέρει τι είναι το Forex ή κάποιο κάτι trading, δεν θυμάμαι. Πες ότι είσαι αγρότης στο μαραθώνα. Και δεν ενδιαφέρεστε. Και όταν ρώτησα σαν τον Δημήτρη που βρήκαν το νούμερό μου, το έκλεισε. Πλέον εκτός από blog έχει και αναφορά αν επιθύμησε στο Google Dialer. Το λέω τέλα κάτι είναι και αυτό. Τι να πω. Λοιπόν. Πάμε παραπάνω. Παραπάνω. Ιωάννη Insomnia. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Έκανα μια αναλογία της εκπομπής με τις ταινίες Avengers. Θάνος. Υπέρτατο όνος στο Marvel σύμπαν, όπως εσείς κύριε Μαλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Υπέρτατο στο κύριο σου. Πάρε το κύριε Μαλά. Αντίστοιχα, ο ευεργέτης όλων μας θα ήταν ο Iron Man. Όχι, ρε φίλε, ο Iron Man. Δεν είναι καν έξυπνος ο Σκιαδάς. Όσο για τον Τίμο, καθώς αποτελεί μακράν την πιο χειμωνιστική προσωπικότητα, θα τον παραμίαζα με το Star-Lord. Ευχαριστώ. Ο Chris Pratt. Ο Chris Pratt δεν είναι ο Star-Lord. Ναι. Ευχαριστώ. Αν και μοιάζουμε λίγο με τον Chris. Λοιπόν, το καλύτερο αλλά, σχόλιο νομίζω το έχει ο Χάρης Αεροπόρος. Ποιο ChatGPT, η πεθερά που τα ξέρει όλα. Βεβαίως. Συμφωνώ, φίλε, συμφωνώ, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, Greek Dreamer, παιδες, καλημέρα. Συγγνώμη να με οξύσει, σα αδείξει την προηγούμενη φορά. Δεν πειράζει. Τι πια Netflix, κυρίαρχα αρσενικά. Ισπανική σειρά, κοινωνική κωμωδία, πάρα πολύ καλή. Πολύ καλό. Πάντως αλλού παραπέμπει. Το κυρίαρχα ασθενικά, πολύ καλό. Ειδικά το πρώτο επεισόδιο εκεί πέρα με τη Σφίνα είναι καταπληκτικό. Επίσης έβαλα το Rakuten TV στη Smart μου. Έχει δωρεάν ενημερωτικά κανάλια και αρκετό ενδιαφέρον δωρεάν υλικό. Επιπλέον πάρα πολλές ταινίες γενικές, λέμε τώρα. Καλά. Γιάννης και Ελές, μην ξεχνιόμαστε, ο Ευεργέτης θεώρησε δίπλα την Πορτογαλία καθώς έχει και ένα ριζόρ στη Μαγιόρκα. Ισχύει. Έχει ριζόρ στη Μαγιόρκα. Και πετάγεται στην Πορτογαλία, χθες ήταν στην Πορτογαλία για ένα πορτογαλικό πάρτι. Γιώργος Παπουτσάκης, ChatGPT, φαίνεται ενδιαφέρον, αλλά 20 δολάρια το μήνα, όχι ακόμα. Φίλε. Σβέν Σακ, καλησπέρα στα παιδιά. Παιδιά στο Spotify τα δύο τελευταία επεισόδια δεν τα παίζει. Τα παίζει. Κάνε restart. Βάλ' τα στην πρίζα. Λοιπόν, Κώστας Σταμπούλης. Κώστα μου, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το JazzGBT. Ερώτηση. Προτείνει ο καλύτερος δημοσιογράφος τεχνολογίας στην Ελλάδα ο κύριος Κωνσταντίνος Σκιαδάς. Καλά, φίλε. Συνέχισε, Δημήτρη. Συνέχισε. Το τρίστον αέρα ως το καλύτερο podcast τεχνολογικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Ναι.
Απάντηση ως μη προκατηλημένος αλγόριθμος απαντήσεων. Θα το βάλει στο GPT ο άνθρωπος. Λοιπόν, ως μη προκατηλημένος αλγόριθμος απαντήσεων, δεν μπορώ να εκφραστώ σχετικά με την ακρίβεια των προσωπικών απόψεων του κ. Κωνσταντίνου Σκιαδά σχετικά με το καλύτερο podcast τεχνολογίας στην Ελλάδα. Εκτός και αν εκπαιδεύει το Βάρδο αυτή τη στιγμή για σωστά αποτελέσματα. Mm. Συγχαρητήρια, παιδιά, είστε καλύτεροι. Τα 10 χιλιόμετρα για κάθε Παρασκευή. Yeah. Προπότζι, βρε, τα κάνουμε παρέα. Ελπίζω... 10 χιλιόμετρα σε μια ώρα. Mm. Καλώς. Μπράβο, μπράβο. Καλώς. Πολύ καλός. Συγχαρητήρια. Καλώς, καλώς. Έλα να τρέξουμε παρέα, όποτε θες. Τι έχουμε. Τι έχουμε, όλα καλά. Όχι πολλά. Κάτσε, περίμενε, τι έχουμε. Τίποτα. Έχουμε MWC την άλλη εβδομάδα, ξεκινάει. Mm. Οπότε την άλλη εβδομάδα, παιδιά, μας περιμένετε Τρίτη. Για Τετάρτη το βλέπουμε, για να έχουμε λίγο υλικό. Και αυτό ήταν το podcast για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ναι. Όχι, ρε. Ας πούμε τι περιμένουμε από MWC. Τι περιμένουμε, Xiaomi 13 Pro. Νομίζω ότι θα έχει κινητά. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Μάλλον. Έχει το Xiaomi 13 Pro. Έχει και θα έχει και κόσμο. Και θα έχει και κόσμο. Και συνέδριο. Θα γίνεται, παιδιά, χαμός. Όντως. Μου έχουν πει από φίλους από ελληνικές εταιρείες που θα είναι εκεί πέρα, ότι μου λέει πρώτη φορά, που πάνε χρόνια κιόλας, ότι πρώτη φορά έχουν τόσα request για συναντήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει. Έλα, δηλαδή, το πρόγραμμα μας είναι full. Δηλαδή του λέγα ότι πρέπει να έρθουμε από εσάς να σας δούμε και μου λέει ναι, να το ψάξουμε όπως λίγο, Δημήτρη, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Άλλες δικαιολογίες θα δούμε τι θα βρουν για να μην αποφύγουν τον Δημήτρη. Δεν θέλω απλά σε δούνε, Δημήτρη. Κατάλαβε το δηλαδή. Μαζί. Α, οκ, okay, τότε εμένα δεν θέλω να δούμε. Μάλλον ναι. Ή εμένα δεν θέλουν να ακούσουν. Όχι, παιδιά, μας έχουν ζητήσει να πάμε. Οκ. Okay. Εντάξει, λοιπόν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα έχει κινητά, δηλαδή Xiaomi 13 Pro. Mm-hmm. Σίγουρα. Ναι. Xiaomi 13. Xiaomi 13, ναι, όλη σειρά. Η Xiaomi θα έχει τα 13, δηλαδή τρία μοντέλα. Όχι, 13-3. Ε? Τον καίω. Έλα, chat GPT, πες μας. Θα έχει και άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να πω. Ναι, ούτε Realme θα έχει και... Η Realme θα έχει το GT 3 Pro. GT 3 Neo. Neo ναι, ή Pro. Neo. Νομίζω το Pro θα έχει. Ναι. Όχι, όχι, το Neo θα έχει. Στο περίπτωση MediaTek μπορούμε να δούμε το Vivo X90 Pro. Και να μην είναι εκεί, θα το δούμε. Ναι. Θέλει, δεν θέλει. Θέλει, δεν θέλει, ναι. Έρχεται αρχής Μαρτίου. Ή όπως θα έχει το Find N2 Flip, το Foldable που έρχεται... Θα τα δούμε από κοντά. Που ναι. Κυκλοφορεί στο TikTok εδώ και πολύ καιρό. Ναι, έρχεται το Μάρτιο μέσα στην Ελλάδα. Γενικώς οι ναυαρχίδες έρχονται φέτος μέσα στο πρώτο τρίμηνο του Android. Ναι, χαμογίνεται. Οπότε, ναι. Και θα έχουν ανακοινωθεί όλες μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Γενικότερα γίνεται χαμούλης από smartphones το πρώτο τρίμηνο. Η TCL θα ολοκληρώσει όλη την σειρά, ναι. TCL 40. Η TCL εντωμεταξύ παίζει σε άλλο επίπεδο από όλα αυτά που είπαμε πριν. Ας πούμε, πέφτει πολύ πιο κάτω τιμολογιακά από Xiaomi. Αλλά οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Δηλαδή ναι. Η σχέση τιμής απόδοση είναι εξαιρετική. Είναι συγκεκριμένο ότι παίζει για το value for money, ξεκάθαρα. Άλλες εταιρείες. Η Honor θα έχει τρία μοντέλα. Δεν μας ενδιαφέρει και κανένα για την Ελλάδα, γιατί κανένα δεν θα κυκλοφορήσει. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ας πούμε, το Foldable που για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει η Ευρώπη. Νομίζω δεν έχει ξανακυκλοφορήσει άλλο. Mm-hmm. Το Magic 5 Pro. TCL. TCL είπα, να ακούς. Δεν ακούω. Lenovo. Lenovo, μέσω Motorola, δεν ξέρω ακόμα αν θα έχει κάποια ανακοίνωση, θα μάθουμε. Mm-hmm. Άλλη, θα μάθουμε, ναι. Ναι, άλλη ανακοίνωση. Εντάξει, έχει τα κλασικά που θα δούμε, γενικώς θα έχει πολύ 5G φέτος σε campus networks και τέτοια. OnePlus θα δούμε το 11 και θα δούμε και ένα concept που παρουσιάζει. Ναι. Τι άλλο από εταιρείες, πες μου, άλλες, τα είχα σημειώσει όλα. Τέλος, Nokia. Νόκια δεν έχω καμία ενημέρωση. Weedings. Δεν ότι, βέβαια και ότι το έψαξα και πολύ, ας πούμε, αλήθεια. Ναι. Αλλά συνήθως παρουσιάζει και εκεί κάποια μοντέλα και κάποιο feature phone, το οποίο όμως βέβαια φέτος δεν βλέπω να βγαίνει. Ξέρεις, κάποια αναβίωση του παρελθόντος. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο έχει. Γενικώς λέω, πιστεύω ότι φέτος θα έχει πολύ πράγμα σε ανακοινώσεις σε 5G. Ναι, να δούμε πάλι νέες υπηρεσίες 5G, για τις οποίες βέβαια θα τις δούμε θεωρητικά τον επόμενο χρόνο, πρακτικά σε 15. Όχι, ίσως. Λάθος. Okay. Ναι, θα γίνει άλλη πανδημία που θα πάνε όλα πιο γρήγορα. Λες. Άλλο. Τι άλλο να σου πω, τι άλλο περιμένουμε. Θα έχουμε ελληνική αποστολή, 10 χρόνια ελληνικής αποστολής. 10 χρόνια. Συμπληρώνω 10 χρόνια από το μεγαλύτερο περίπτερο που είχαμε ποτέ. Όντως. Ναι. Πόσο θα γίνει. Πόσο θα είναι. Θα είναι γύρω στα 150 τετραγωνικά. Είναι σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη φορά. Με αυτή την έννοια το λέω. That's what she said. Όχι, είναι αυτό που ξέρω.
αυτό έχω πληροφόρηση καλή. Okay. Με αρκετές εταιρείες και όλες ελληνικές. Μέσα στα 150 τετραγωνικά. Ναι, εντάξει, θα έχει. Okay. Φέτα θα έχει. Ε? Φέτα. Φέτα. Ελιά. Ούζο. Όχι. Ένα σικαλάκι με λίγο θυμάρι και... Γιατί αυτό είναι που προσφέρουμε πάντα, να ξέρετε, στους επισκέπτες του περιπτέρου. Κερακί. Κερακί. Και τσίπουρο. Δεν ξέρω ούζο, εγώ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τέτοια. Πάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλο είχαμε. Κατάξει, πάντως περιμένω εδώ ένα-δύο tablets. Αυτά που προϊόντα, βέβαια, η Βαρκελόνη, το Mobile World Congress είναι πολύ συναντήσεις, συζητήσεις, βλέπεις πράγματα που έρχονται, που θα έρθουν αργότερα. Δεν είναι μόνο ότι βλέπεις, έχει 10 συσκευές. Το λέω γιατί όσοι έχουν πάει καταλαβαίνουν τι εννοώ. Δείχνει τάσεις γενικότερα, δηλαδή βλέπεις πράγματα που θα έρθουν ύστερα από 3-4 χρόνια. Καλά, εντάξει, άστο. Αλλά μπορεί να δούμε κάτι για 6G, ας πούμε, και σένα να κλείσει κάτω από το... Ναι, λες, έκανα λάθος, το 6G είναι το μέλλον, όχι το 5G. Παιδιά, δεν έχω πάρει πίσω, ξέρω πολύ καλά, το 5G θα έρθει. Θα αργήσει λίγο παραπάνω από όσο υπολόγιζα, ναι, αλλά έρχεται. Σαν το chaos. Σαν το... Χάος. Χάος, σύγχρονο, χάος. Κρυάδες. Κρυάδες εδώ, μεταξύ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Να δω λίγο κάτι άλλο από εταιρείες. Η Huawei θα έχει παρουσία, αλλά δεν νομίζω. Η Samsung για μένα είναι ένα τέτοιο. Η Samsung έβγαλε το S23. Έχει βγάλει ότι δεν παρουσιάζεται στο MWC η συσκευή Samsung. Όχι. Τα τελευταία χρόνια. Όχι, κάτι έβαζε. Όχι, συνήθως. Ένα tab, κάτι είχε. Ένα Galaxy Book, ας πούμε. Τα έδειχνε εκεί, νομίζω. Απλώς είναι ευκαιρία να τα δεις λίγο από κοντά. Ναι. Δεν έχουν κυκλοφορήσει, οπότε ίσως να. Αλλά ας πούμε. Εμείς θα θέλουμε να δω τον Galaxy. Α, και η Sony παίζει να παρουσιάσει πάλι ένα χορηγό. Η Poco θα έχει καινούριο. Η Poco θα έχει τα H5 Pro και το H5 το απλό που τα ανακοίνωσε. Ναι. Και νομίζω όπου να ανεβγαίνουν. Αυτά. ZTE, περιμένουμε να δούμε. Ναι. Εντάξει. OnePlus έρχεται Ελλάδα, θα έρθει. Ναι, ναι, και Μάρτιο. Μάρτιο, ναι, ναι. Μέσω της OPPO. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτά. Ωραία, πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Λοιπόν... Πάντως, η επόμενη εκπομπή θα είναι από Βαρκελόνη. Θα σας τα πούμε όλοι. Λοιπόν... Ισχύει και έχει και πολύ Metaverse, βλέπω εδώ πέρα στο... Α, ναι. Στην ατζέντα του συνεδρίου. Έχει... Καλά, λογικό είναι να έχεις την ατζέντα του συνεδρίου. NFTs, Metaverse. Έχει NFTs. Φυσικά. Φυσικά και έχει, ρε. Και blockchain. Και... Απλώς στο συνεδρίο χάνεις την μπάλα. Okay. Δηλαδή και στα 6G. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, από εβδομάδα την περασμένη. Είχαμε ανακοίνωση για το δίκτυο της ΔΕΗ. Oh. Εσύ το παρακολούθησες αυτό. Ο Δημήτρης έχει το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, Δημήτρη. Δεν έχω ρεπορτάζ. Είχε ήρθε μια ανακοίνωση από την Ιτρακάτ, η οποία λέει αναλάβαμε να καταστήσουμε το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ, το περίφημο αυτό το εναέριο δίκτυο οπτικών ινών, στους δήμους Αμαρουσίου, Γλυφάδας και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ερώτηση. Από όσο θυμάμαι και στους τρεις δήμους έχει προχωρήσει πολύ το FTTH παρεπιπτόντως από τις εταιρείες, από τους παρόχους. Οπότε αναρωτιέμαι τι θα είναι. Θέλουμε 9 μήνες, λέει ούτως ή άλλως, για να το φτάσουμε. 100.000 νοικοκυριά, 100.000 γραμμές. 9 μήνες για 100.000 γραμμές. Ναι. Okay. Απλά υπενθυμίζω ότι έχουμε μείνει στην προηγούμενη, δεν έχω ξεχάσει, ανακοίνωση ότι πότε θα αναπληρωθεί δήλωση. Και πότε... επίσης, θυμάσαι εσύ που ταξίδι. 450.000 ήταν το περασμένο καλοκαίρι για 8 μήνες. Δηλαδή μέχρι τώρα... τέλος, το άντε χιές 23. Ναι, έλεγε, ξέρω εγώ, ναι. Άντε να πούμε μέχρι το... Κανονικά τώρα θα πρέπει να είχαν 200-250.000. Και έχουν 5.000-15.000 στο okay. Περιστέρι. Και τότε, αν θυμάστε, λέγαμε ότι είναι υπέρεση. Δεν έχουμε ενημέρωση, δεν μας μιλάει η ΔΕΗ. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσω, είναι η περίπτωση να λάν. Δηλαδή, επειδή μου γράφουν διάφοροι διάφορα, παιδιά δεν μιλάνε. Ναι. Εντάξει, οπότε, θα σας πούμε. Έχουμε προσπαθήσει άπειρες φορές. Λοιπόν, δεν θέλουν να πούνε. Το μόνο που ξέρω, εμένα η απορία μου. Και καλά κάνουν εμένα να λένε κάτι τέτοια πράγματα. Παιδί μου, το είπανε σε συνέδριο. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Και επίσης μου είπανε όταν κάποια στιγμή του λέω, επειδή βρήκα κάποιον άνθρωπο μετά πολλά, τον περασμένο Δεκέμβριο, σε συνέδριο, και του λέω, συγγνώμη, τι θα κάνετε, ποιο είναι το business model, από τη στιγμή που η Vodafone και η Nova λένε ότι δεν θέλουν με εσάς. Δηλαδή η Vodafone ήταν όταν φτιάξω το δίκτυο, αν θα είναι καλές τιμές, αν. Και η Nova ήταν κάθετη, όχι, φτιάχνουμε το δικό μας δίκτυο, δεν μας ενδιαφέρει. Και μου γυρίζουν και μου λένε, μιλάμε και με τους δύο. Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω πώς, τι, γιατί. Έχω μπερδευτεί λίγο για να μιλήσω με την ιστορία αυτή. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα μας σώσει Starlink. Ναι. Παγκόσμια περιαγωγή.
Αυτό το περίμενα πώς και πώς, δηλαδή, αλλά δεν δω με αυτή την τιμή. Πόσο έγραψε? $200 το μήνα για να μπορείς να έχεις access από παντού στον κόσμο. Τσάπα. 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 Κοίτα, είναι τσάπα. Η ερώτηση είναι εξής, είναι μεταφέρει το εξοπλισμός? Έλατε. Γιατί νομίζω από το κινητό δεν θα μπορεί να δουλεύει. Αλλά... δηλαδή αυτή είναι η απορία. Ωραία, εντάξει, να τα πληρώσω τα $200 αν κινούμε συνέχεια ανά τον κόσμο και χρειάζεται οπωσδήποτε να έχω ίντερνετ στην έρημο ή στη θάλασσα ή οπουδήποτε. Αλλά ή απευθύνεται στα πλοία? Νομίζω σίγουρα στα πλοία, σίγουρα γενικότερα όπου υπάρχει τέτοια μεγάλη ανάγκη. Παρεμπιπτόντως, $200 το μήνα για σε πλοίο μπορεί να ακούγεται αστείο ποσό για ναυτιλιακή. Και είναι αστείο πόσο είναι ναυτιλιακές. Δεν τα δίνουν, παιδιά. Δεν τα δίνουν. Δεν τρελαίνεστε. Είναι ναυτιλιακές. Εντάξει. Δηλαδή ο καπετάνης μπορεί να τα δίνει από μόνος του για πάρτι του. Αυτό ισχύει. Αλλά οι ναυτιλιακοί. Έλα, μωρέ, τώρα δεν χρειάζονται ίντερνετ. Τι να το κάνουν το ίντερνετ. Τι να το κάνουν το ίντερνετ. Για δουλειά ήρθαν. Δεν ήρθαν για τη σχέση. Δηλαδή, πραγματικά. Okay. Εντάξει. Πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο, ρε. Πέστε. Για πέστε, Τιμό, εσύ έλεγες κάτι, είχε σημειώσει. Το Facebook και το Instagram Meta Verification Badge που θα είναι πληρωτό, λέει. Πληρωτέο. Δηλαδή, για εξής, κάτω μιλιανά. Αυτό που έχει στο blue tick στο προφίλ σου. Ότι είσαι εσύ. Ότι είσαι εσύ. Ναι. Θα το πληρώνεις ένα μήνα. Τώρα θα πόσο? Όχι, εσύ δεν το έχεις, ούτε εγώ. Ναι. Μάλλον εσύ δεν το έχεις, εγώ το έχω, αλλά του είπαμε ότι δεν το θέλω. Ναι. Και καλά, ότι είσαι όντως αυτός ο χρήστης, ο γνωστός. Είσαι ο Κώστας Σκιάδας. Ο Κώστας Σκιάδας, ασχολείται δημοσιογράφος τεχνολογίας. Α, έτσι είναι το username. Γι' αυτό το δίνουν, παιδί μου, δεν το δίνουν. Α, το επιβεβαιώνει και όλες ότι είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος τεχνολογίας. Α, εντάξει, είναι άχρηστη. Οπότε. ChatGPT γίνεται. 11.99 το μήνα. Web. Πληρώνεις για να λες ότι είσαι μόνο 11.99. Εντάξει, πρόσεξε, τσάπα. Πρόσεξε. Ή 14.99 σε iOS και Android. Ναι. Δεν το πιέσαι αυτό. Ότι επειδή είναι πιο, δίνει το 30% στην συνδρομή στην Apple και στην Google αντίστοιχα. Αυξάνεται. Η εταιρεία. Σου το προσφέρει στις δύο mobile αυτές τις πλατφόρμες με 30% παραπάνω. Κάτσε, περίμενε για να το καταλάβω λίγο. Εγώ δηλαδή, αν πληρώσω 11.99, ναι, το έχω πιστοποιήσει όταν θα μπαίνω στο Facebook από το web. Ναι. Ναι. Αλλά και όταν το κινητό σου, δίπλα από το όνομά σου, θα έχει το blue tick. Αυτό. Ναι. 11.99. Ναι. Από το browser. Το 14.99 τι είναι, αν πάω να κάνω τη συνδρομή. Η ίδια υπηρεσή, άμα την κάνεις από κινητό. Είμαι ηλίθιος και θα την κάνω από το κινητό. Τώρα δεν θες να σου απαντήσω. Αλλά... πιστεύω ότι δεν ξέρουμε. Ας απαντήσετε κάτω στα comments. Κοίτα, το ίδιο έχουν κάνει και άλλοι. Ποιος το έκανε πρόσφατα? Δηλαδή, συγγνώμη. Το Twitter το ίδιο. Ναι. Αν μπω όμως από το κινητό, δηλαδή πληρώνω το 11.99, ναι, και μπαίνω από το κινητό. Μπασίσου, ποιος το κάνει. Συγγνώμη. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λένε. Γιατί δεν είναι εξής μια εφάπαξ χρέωση, είναι μηνιαία. Οπότε θα πληρώνεις 30% παραπάνω για κάτι που μπορείς να το πάρεις 30% πιο χαμηλότερα άμα το κάνεις απλά από το web. Ναι. Okay. Αλλά αυτό είναι το θέμα μας. Ή κατά πόσο είναι ανάγκη μια τέτοια υπηρεσία για μεγάλο κόσμο, για πολύ μεγάλο κόσμο? Εγώ πιστεύω δεν είναι. Για τις εταιρείες είναι. Για τις εταιρείες. Μέχρι σήμερα, ναι, οι εταιρείες το είχαν συνδύσει να το έχουν αυτό δωρεάν. Όχι. Γιατί όχι? Πες μου μερικές εταιρείες που το έχουν δωρεάν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα μιλάμε. Στην Ελλάδα, ρε φίλε, οι μισείς δεν ξέρουν τι. Κάτσε, είναι όλοι τα... όλοι οι μεγάλοι retailers δεν έχουν το blue tick, θες να πεις? Έχουν, αλλά προφανώς επειδή έχουν και τον όγκο. Δεν είναι ότι ένα καινούριο μαγαζάκι τώρα που πάει να ανοίξει θα βάλει blue tick με το μαγαζάκι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Είναι τώρα, πολύ δύσκολο εγώ, να το κάνει. Ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω το καίει και το μικρό μαγαζάκι να έχει. Σε καίει γιατί σου δίνει περισσότερο reach. Οργανικό. Αυτό είναι ο σκοπός του Blue Badge. Ναι, και αυτό, λένε και αυτό σου λέει ότι θα το πληρώνεις, ναι, τώρα. Οκ, okay, έτσι ναι. Αλλά... και μεγαλύτερη ασφάλεια. Μεγαλύτερη ασφάλεια. Ή ότι άμα σου χακάρουν το λογαριασμό, θα βρεις άκρη και δεν σε βάλει σε μια λούπα που δεν θα βγάλει πουθενά, γιατί αυτό γίνεται με το Facebook αυτή τη στιγμή. Να πούμε επίσης τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο Παύλο που την πάτησε σαν την Καμίλα στο λιβάδι, σαν το λίβα που καίει τα Σπαρτά, σαν και αυτό που έγραφε. Σαν και αυτό. Χακάρουν το λογαριασμό και μπήκε στην διαδικασία να κάνει. Να... του χακάραν το λογαριασμό, τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, έλα, τι έπαθες, άσε μου, λέει. Έπαθα αυτό που γράφω πάντα, την πάτησα. Πίστεψα ότι ο άλλος στην άλλη γραμμή ήταν καλός άνθρωπος. Ακόμα και εμένα να με πιστεύεις σε αυτά. Έτσι. Αλλά όπως και να έχει, το θυμάμαι και η εξαδέρφη μου είχε της χακάνει το λογαριασμό. Μια εξαδέρφη του. Ναι, και μου λέει βρες άκρη, σε παρακαλώ. Προσπαθώ να βρω άκρη με τις οδηγίες που δίνει το Facebook
Και δεν έβρισε άκρη, σε έβαζε σε μια λούπα, ναι, όπου σε οδηγούσε συνέχεια στην ίδια κίνηση μετά από 3-4 άλλες. Και εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το έχουν κάνει για απλά για να μην τους πρίζεις, γιατί φαντάζομαι πόσα τέτοια θέματα έχουν ημερησίως. Σκέψου 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες, ένα τηλεφωνικό κέντρο, τι χρειάζεται για να τους καλύψει αυτούς. Ακριβώς. Ναι. Αλλά... μια χώρα, ούτε καν χώρα, μια Ήπειρο θα χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, ερώτηση. Με αυτά τα 11.99, το Blue Tick το παίρνω μόνο σε ένα από τα τρία service της Meta, δηλαδή στο WhatsApp ή στο... Στο WhatsApp τι να το κάνεις. Το έχει και στο WhatsApp το δίνει. Ναι, άμα θες να στέλνεις, ναι. Okay. Αλλά πες μου, το είναι και για τις τρεις υπηρεσίες ή 11.99. Δεν είναι ξεκάθαρο. Okay. Ah. Προφανώς δεν είναι ξεκάθαρο, ναι, αλλά θεωρείται ότι άμα το κάνεις ένα είσαι σε όλα, αφού το ίδιο προφίλ έχεις. Είσαι register, okay, το ναι, ίδιο αληθινό προφίλ σου. Τότε συμφέρει. Τρέχω. Ναι, εννοείται. Εγώ, τρία. Εγώ συνδρομητό λάγνος που με λέτε όλοι. Θα πάρεις 14.99 όμως. 5 ευρώ, 5 δολάρια το service. 14.99, δηλαδή 3 ευρώ διαφορά επί 3 μήνες, 9 ευρώ. Μαθηματικό μυαλό. Γενικότερα υπάρχει αυτή ο έρωτας πλέον των social media networks με τις συνδρομές. Εντάξει, το ξεκίνησε ο Μέγιστος και ο Πρωτοπόρος. Ο Πρωτοπόρος και το Innovator. Τον κοροϊδεύαμε, αλλά. Ποιος, για πες το όνομα. Elon Musk λέγεται. Ναι. Αυτός που μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι τις συντεταγμένες του και μπορούν να του επιτεθούν ανά πάσα στιγμή. Και γκρινιάζει. Και γκρινιάζει. Αλλά βγαίνει ο ίδιος φορά παρτίδα στο Super Bowl. Δεν πήγε στο NBA όμως. Δεν πήγε βέβαια. Σε ποιο NBA, στο All-Star Game. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι τελείωσε. 457-400. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Του διαγωνισμού καρφωμάτων που ήταν θεϊκοί. Ο Μακμούλιν, πώς τον λένε αυτόν. Λευκός. Η δεύτερη φορά που κερδίζει Λευκός. Είναι σαν και εσένα σχεδόν. Το ξέρεις ότι είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει Λευκός. Α, ναι. Νομίζω είναι δεύτερη φορά. Σίγουρα δεν είναι ο πρώτος. Ο πρώτος ποιος ήταν. Ο πρώτος ήταν ο Μπρετ Μπάρι. Ο Μπρετ Μπάρι. Oh my god. Γιος του Ρικ Μπάρι και αδερφός του Τζον Μπάρι. Και τα είχε με την Τάθε που ήταν εγώ. Όχι, με τη Χάλι Μπέρι. Όχι, ρε, ο Μπάρι ήταν τέτοιο. Ήταν οικογένεια πολύ γνωστή. Μπάρι Άλεν. Ήταν ο Φλάς. Και κατέστρεψε όλο το timeline γιατί ήθελε τη μαμά του. Ήταν οικογένεια αγαπητή. Πω, μην μου το θυμίζει τώρα. Θα βγει το Φλάς και θα καταστρέψει το timeline. Πω, το συγχαίρω αυτό. Ναι, είχαμε δεθεί τόσο πολύ. Με το Super Girl. Έχει Super Girl, αντί να χαίρεσαι. Έλατε. Όχι, δεν μ' άρεσε. Έλατε, ξέρω. Η Ξανθία ήταν πιο ωραία. Είσαι παράδεκτος. Εγώ είμαι παράδεκτος. Ναι, τέλος πάντων, πάντως αυτό το πράγμα ήθελα να πω, ότι γίνεται χαμός με τις συνδρομές και γιατί προσπαθούν να βρουν νέα έσοδα. Πόσα πια. Πόσα πια. Θα μου πεις, εντάξει. Φίλε, έχουν πρόβλημα. 11.000 και έχονται κι άλλες. Μήπως το TikTok τους παίρνει πράγμα. Το TikTok. Έχω μια ερώτηση για το TikTok. Παρακαλώ. Social media expert του podcast. Social media της καρδιάς μας. Πες μου, τι θα ήθελες. Θα βγάλει τώρα το revenue program για τους creators. Ναι. Έγινε τώρα ο τάδε που ξύνει τη μύτη του και το έκανε TikTok, creator. Δεν είναι creator. Δεν είναι creator, αφού έχει τόσους χιλιάδες κόσμο. Όντως και έχει και 200.000. Επειδή ξύνει τη μύτη του. Ναι. Ξύνει διαφορετικά δηλαδή. Πες μου λίγο. Τα λεφτά... Από πού θα προκύπτουν, ναι. Από τις διαφημίσεις που θα παίζουν στα βίντεο του. Υποτίθεται ότι και τώρα έχεις λεφτά από τα διάφορα δωράκια που σου στέλνουν. Υπάρχουν εικονικά δωράκια που μπορείς να αγοράσεις και καλά και σε κάθε live σου κάνει. Σε live. Πώς είναι τα super chat στο YouTube, ναι, που σου κάνει τα δωράκια. Ναι, σε live. Εγώ σου λέω αγοράζει αυτά. Περίμενε. Οι followers σου και σου τα δίνουν δωράκια. Έτσι, 0,02 λεπτά δωράκι. Αυτό. Όχι, εγώ σου λέω τώρα με το καινούριο πρόγραμμα. Send a gift. Με το καινούριο πρόγραμμα πάλι με την ίδια λογική θα είναι. Δεν είναι με διαφημίσεις. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Θα έχει pre-rolls και mid-rolls και όλο αυτό το κομμάτι πιστεύεις. Αυτό θέλω να καταλάβω, γιατί δεν το έχω ψάξει. Και τώρα έχει πολλές διαφημίσεις στα ενδιάμεσα. Οι οποίες είναι τα sponsored προφανώς, αλλά στο ενδιάμεσο μέσα στο ίδιο το short form βίντεο δεν θα έχει ακόμα τόσο πολύ πράγμα. Μα πότε θα προλαβαίνει, όταν τα βίντεο είναι 10-15 λεπτά. Unskippable girls, τάκ. Περίμενε να δεις τη διαφήμιση και μετά κάνε το skip. Πώς θα δει ο άλλος μια διαφήμιση, απλά θα τη δει. Ναι. Οπότε, άμα τη δει, θα το δει στο ενδιάμεσο. Το δεις στον διάμεσο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ακόμα αυτό πράγμα, γιατί ακόμα στην Ελλάδα δεν παίζει. Οπότε τι σε νοιάζει. Αν δεν θα παίξει η Ελλάδα. Ακόμα δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Είχε πάρει ο Τίμος, θα το ξέρει. Είχε φαντάσου τα shorts τώρα που υποτίθεται ότι το monetization των shorts που έχει ανοίξει και εδώ πέρα με τα 10 εκατομμύρια views. Τέτοιο. Δεν έχει 10 εκατομμύρια views. Ναι, στα shorts. Μόνο σε διάστημα 90 ημερών. Ποιο.
10 εκατομμύρια. Όχι 90, 10, 10 εκατομμύρια. Για να μπει μέσα στο τέτοιο. Για να μπει στο μανιτάρι. Στο TikTok δεν είναι τίποτα δύσκολο. Εντάξει, είναι, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο στο YouTube, ας πούμε. Καλά, σίγουρα στο YouTube είναι αρκετά δύσκολο. 10 εκατομμύρια views είναι δύσκολο. Εντάξει, ναι. Δεν είναι ακατόρθωτο, είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Άμα προσπαθείς αρκετά, θα τα καταφέρεις. Μάλιστα. Αλλά ναι, ξέρω εγώ, εσύ από το YouTube, δηλαδή υπάρχει revenue στην Ελλάδα από το YouTube? Όχι. Αλλά θυμάστε τότε που είχαμε γνωρίσει το Gamera. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι βγάζει λεφτά από το YouTube. Καλά, εντάξει, και εγώ το λέω, βγάζω λεφτά από το YouTube. Εγώ το λέω, δεν βγάζω λεφτά από το YouTube. Αλλά κοίτα, στο YouTube έχει νόημα, γιατί σου πετάει το banner από κάτω, το βίντεο είναι πάντα μεγαλύτερο από 3 λεπτά, ας πούμε, οπότε θα το δεις, θα πατήσεις, θα πάρει λεφτά. Η Google θα σου δώσει κάποια. Με το TikTok προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς. Θυμάσαι στην Ελλάδα όταν είχαμε ρωτήσει τους gamers πόσα μας είχαν πει τα 1 εκατομμύριο views 80 ευρώ. 1 εκατομμύριο views 80 ευρώ. Τι μας είχαν πει. Και το ίδιο βέβαια ποσοστό views στην Αμερική. Στην Αμερική είναι άστο. Γίνεσαι εκατομμυριούχος. Ακριβώς. Με 50.000 views άρχισα να βγάζω το πρώτο μου εισόδημα. Έτσι, και αυτά συνέχισαν να φορτώνουν. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μπράβο, παιδιά. Κάντε YouTube στην Ελλάδα. Τέλειο. Αυτό το πράγμα. Οπότε θα αρχίσουμε να πληρώνουμε για το Instagram και το Facebook και το WhatsApp μας. Ναι, απλά δεν καταλαβαίνω πόσοι θα ενδιαφερθούν για ένα τέτοιο πρόγραμμα για να κάνουν. Κάτσε, να σου πω. Όποιος ενδιαφέρθηκε να πάει να αγοράσει ψεύτικους followers. Αυτό σε τι θα το βοηθήσει, για να ανέβει οργανικά? Σε τι τον βοήθησε να πάει να αγοράσει ψεύτικους followers? Για να δείξει ένα νούμερο και να χαίρεται. Ωραία, και τώρα θα δείχνει ένα τέτοιο, είμαι εγώ. Και θα χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Ναι, όμως εκείνο είναι once off η χρέωση. Εδώ είναι κάθε μήνα. Ρε. Γιατί, όταν κάνεις engagement και πας κατευθείαν στο engagement και το πληρώνεις για να σου ανέβει, γιατί δεν μπορείς να το αποδείξεις διαφορετικά ότι έχεις 50.000 followers ή 150.000 followers. Με το BlueTick θα σου φέρεις αυτό, δεν καταλαβαίνω. Θα σου δίνει μεγαλύτερο οργανικό reach. Χαίστηκε τώρα ο άλλος που μου αγοράζει views. Πώς το είπες, rank? Rank reach. Οργανικό reach. Χαίστηκε ο άλλος που αγοράζει ψεύτικα views. Έχει οργανική τέτοιο, οργανικό reach. Άμα με 15 ευρώ το μήνα γλιτώσει τα 150 που δίνει, δεν είναι καλύτερη προσφορά? Ναι, πιστεύεις ότι θα σε βοηθάει τόσο πολύ το Blue Tick? Όχι, αλλά σκέψου τώρα που θα ανοίξουν και τα κανάλια, τα broadcast channels που ετοιμάζουν, που θα είναι τα άτυπα engagement pods που ετοιμάζουν σε αυτό το κομμάτι. Twitter, ναι. Οι απαντήσεις που βλέπεις, πάντα βάζεις την προτεραιότητα αυτών που έχει πληρώσει το Twitter Blue. Ωραία. Που φήμες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι που το έχουν κάνει αυτό. Ποιοι? Υπάρχει ένα δημοσίευμα του The Information που λέει ότι συνολικά 180.000 υπάρχουν συνδρομητές στο Twitter Blue, όπου είναι ελάχιστοι, δεν το συζητάμε. Βγάζει 30 εκατομμύρια, ας πούμε, το χρόνο το Twitter από όλο αυτό. 30 εκατομμύρια είναι λίγα. Ναι. Για το Twitter. Μας τα δίνει εσένα. Είχε 30 εκατομμύρια ευρώ το Insomnia. Δεν το σώζουν 30 εκατομμύρια το Insomnia. Θέλει περισσότερα. Αλλά αυτό σου λέω. Μάλιστα. Και το άλλο που έχει γίνει στο Blue, πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Το πήρες χαμπάρι? Όχι. Δεν ασχολούμαι με το Twitter, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, από μια φοβερή ακόμα ανακοίνωση του Twitter. Ακολουθεί η πρώτη, είπε να την πω, ότι το API ακόμα δεν είναι έτοιμο, η χρεώση του API. Περιμένετε, γιατί μας το έχουν ζητήσει πάρα πολύ. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γελάει και η παρδαλικά τσίκα. Ναι. Το άλλο που έκανε με το Blue, γιατί προσπαθεί να κάνει το συνδρομητικό του πακέτο πιο ενδιαφέρον, κατάλαβες. Και το Facebook πάλι αυτό το πρόβλημα θα έχει. Χαίστηκε ο γόλος, πιστεύω, για το organic reach. Αθυρώστο όμως κοστάει σήμερα. Τον έχει πια, έχει διονυσιαστεί από τα τέτοια. Τα διονυσιακά όρια των αποκριών. Μέσα κάτι με πιάνει, όπως να έχει. Αλλά το θέμα μου είναι το εξής. Τι κάνει το Twitter Blue? Σου λέει κόβει το SMS του FA, δηλαδή. Όταν μπαίνει στο λογαριασμό σου και από μια νέα συσκευή, να σου έρχεται SMS με τον δεύτερο κωδικό, να το βάλεις για να συνδεθείς με ασφάλεια. Σου λέει το κόβει αυτό και για τους free users και το έχει μόνο στους Twitter Blue. Εντάξει. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έπεσε πολύ μεγάλο σκάμ και πλήρωνε αρκετά εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά το παρουσιάζει στην ανακοίνωση και εκεί γελάμε, στο ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι ασφαλής, το SMS του FA, και γι' αυτό το βγάζουμε, αλλά το αφήνουμε στο Blue. Και λέω, και όλοι αναρωτιούνται, πώς γίνεται να βγάζεις κάτι και να το κατηγορείς ότι δεν είναι ασφαλές και να το αφήνεις στους συνδρομητές σου? Δεν βγάζει νόημα η ανακοίνωση του Twitter. Άρα πολλά άλλα δεν βγάζουν νόημα από το Twitter.
Οπότε το προσπερνάμε και αυτό. Ναι. Αυτά. Το Avatar, το 2, έχει γίνει η τρίτη ταινία στις πράξεις όλων των εποχών. Πέρασε, ναι, πέρασε τον Τιτανικό. Αυτή η ωραία ταινία. Ναι, ναι. Την είδες? Όχι, βέβαια. Εσύ την είδες? Την είδα, σας είπα, στο IMAX, στην Αμερική. Είναι καλή. Όταν την είδα, βλέπα, λέω, πόπο, μία από τις πιο τις μεγαλύτερες πρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών. Οκ. Okay. Αλλά κάτι έχει ο Κάμερον, δεν ξέρω. Το κουκαράκι της εκτερίδας που λένε, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω. Άμα θέλει, μπορεί να δώσει το δικό μου. I'm Batman. Άλλο. Έτερος εγώ. Έτερος εγώ, για πες την εμπειρία σου. Εσύ δεν έχεις γίνει κανένα. Τι εννοείς? Από τα πέντε προηγούμενες σεζόν. Ναι. Φυσικά τα έχω δει όλα. Okay. Περιμένω να δω ποιος είναι το ρεπετό. Το ξέρω ποιος είναι το ρεπετό, αλλά δεν σας το λέω. Ναι, μην το πεις. Μην το πεις. Δεν το έχω δει γι' αυτό. Το έχω τελειώσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ από όλη αυτή τη σειρά, μ' αρέσει πάρα πολύ τα ονόματα των κακών. Είναι, μου θυμίζει λίγο ο Νίκο Φόσκολο, ευλογητός, ο Σταυροφόρος, μαχητής. Μπορεί να είναι και tribute του Τσαφούλια στο τέτοιο. Στο Νίκο Φόσκολο. Θα είναι να δούμε τον ευλογητό τον πίσω. Ευλογητό. Ή το Στάθη Ψάλτη, το Σταυροφόρο, όπως το λένε, εκδικητή. Δύσκολο να δούμε τον Στάθη Ψάλτη. Εντάξει. Αλλά τον ευλογητό να μπαίνει σε ένα multiverse, ας πούμε. Ναι, και να έρθει. Μέταρος εγώ. Κανονικό. Εντάξει, πλήρωνα συνδρομή μόνο γι' αυτό. Θα ήταν μέταβερς εγώ μετά. Ναι. Ακόμα καλύτερο. Αλλά το πρώτο επεισόδιο εμένα μου άρεσε. Φαίνεται ότι είναι σοβαρή σειρά. Όπως βέβαια δεν περιμέναμε αυτό να δούμε. Φαίνεται και από τα υπόλοιπα. Αλλά φαίνεται ότι θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Και που ρώτησα μερικούς, μου είπαν ότι μετά το τρίτο επεισόδιο γίνεται ο χαμούλης. Σας ευχαριστώ κάποιος πάρα που πολύ. Τα είδανε όλα. Κάποιοι που τα είδαν όλα. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Κάποιοι τα έχουν δει όλα. Και τους μετέφερα τις ευχαριστίες μας που το γύρισαν σε επεισόδιο ένα επεισόδιο. Weekly, που weekly. Το γύρισανε, που το μεταδίδουν επεισόδιο ένα επεισόδιο. Ναι, ναι. Και ευχαριστίες είναι σε air quotes. Joy. Εντάξει. Okay. Θα περιμένουμε 2 μήνες. Τι να κάνουμε. Έχουμε θα τα δεις όλα μαζί. Όλα προφανώς. Μαζί, όλα μαζί. Την άλλη το πρώτο επεισόδιο βέβαια το είδα, αλλά μετά stop. Μανταλόρια είναι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ναι. Mm. Ωραίο. Not. Είδα το Babylon επίσης. Babylon. Α, ναι. Του... Με τον Brad Pitt, τη Margo Robin. Λοιπόν, αυτή... Σαζέλ. Πώς λέγεται? Babylon. Του σκηνοθέτη, ρε. Α, πού να ξέρω. Είναι ο σκηνοθέτης του La La Land και του Whiplash. Ήτανε πάρα πολύ και ωραίο. Και του άλλου, του με τη ζωδιαστημό. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ διαστραμμένο. Η Margo έπαιξε υπέροχα για ακόμα μία φορά. Επίσης. Ανακάλυψα ότι αυτή η τύπησα της αρέσει να παίζει σε πολύ τέτοιες ταινίες, γιατί έχει παίξει στο Άμστερνταμ επίσης, που ναι. Είναι εξίσου του έντης τέτοια. Που καλό παίζει... είναι το Άμστερνταμ. Έχω πάει μια φορά το 13. Καλά ήταν. Έχω φάει και space cake. Αλήθεια. Και space cake. Yep. Και πώς ήταν? Και μου λένε, με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου, γιατί μου λένε πάμε εκεί, ξέρεις, εγώ δεν καμνίζω. Και τι θα κάνουν για το φλόρο της παρέας? Θα φάει. Space cake, θα φάει βέβαια. Εντάξει, ωραία. Γιατί δεν μπορεί να καμνίζω, αλλά τρώει. Πολύ εύκολα. Και μου λέει αυτός εκεί πέρα, ορίστε, πάρτε το, αλλά φάτε ένα κομματάκι. Ναι. Κέικ εγώ τώρα, εντάξει. Και έκανα... Πριν γυρίσει το κεφάλι του να πάει να έρθει, είχε εξαφανιστεί το κέικ. Μου λέει, τι έκανες? Λέω, το έφαγα. Μου λέει, ολό. Και έκανα... Λέω, ολό. Πώς την ώρα έκανε για να σε πιάσει? Κοίτα, μου λένε οι φίλοι μου ότι μετά όταν βγήκαμε, έκανα lightsabers. Με λένε, εσύ δεν το θυμάσαι? Το θυμάμαι, ρε παιδί μου, αλλά... Δεν θυμάμαι να με έχει πιάσει τόσο. Μου άρεσε πολύ πάντως το space cake. Απλά αυτό μου άρεσε. Αυτό το επεισόδιο θα το δουν ποτέ τα παιδιά του Κωστάκη. Πήρες για το σπίτι τίποτα? Όχι, αλλά οκ. Ξαναδοκίμασε από τότε? Όχι. Ήτανε πριν πάμε μαζί στο Άμστερντ ή μετά? Ήτανε όταν πήγατε μαζί στο Άμστερντ. Πριν. Γιατί το πήγαμε μαζί? Μην πούμε για τις ιστορίες με τον Δημήτρη στο Άμστερντάμ. Θυμάσαι? Όχι, δεν θυμάμαι, δεν είχα έρθει. Τι έχει γίνει? Οι δυο μας έχουμε πάει. Είναι και από τα πρώτα ταξίδια που έχουμε πάει μαζί. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να το πω κιόλας. Τι να πεις? Τα δικά μου, τα δικά σου. Τι ψάχνατε? Και τα δύο δεν μπορούμε να πούμε. Ψάχνατε συνοικίες? Όχι, όχι, δεν είχε. Έχει σχέση με συνοικίες, αλλά δεν τις κυνηγήσαμε. Αυτό είναι το θέμα. Τι εννοείς? Ερχόντουσαν στην πόρτα του ξενοδοχείου, σαν το πω. Α, είναι αυτό με τις πόρτες ξενοδοχείου το έχουμε ζήσει και αλλού τώρα.
Πού είναι ο Δημήτρης Καρέτσος, να σου πει ιστορίες μαζί. Έχουμε κάτι. Γεια σου, Δημήτρη. Να τα μα φέρουν να φέρουμε τον Δημήτρη να μα τα πει. Βεβαίως. Αλλά όχι, γιατί μετά, είναι παντρεμένο άνθρωπο και αυτό τώρα. Κανένας είναι, πριν. Κανένας άμα θέλετε, μπορώ να τα πω εγώ για όλου σα. Τι έχετε κάνει. Κανένα δεν μπορεί να μιλήσει πλέον. Έχετε και παιδιά εντωμεταξύ όλοι σα. Αυτό είναι το καλύτερο. Ότι κάποια μέρα τα παιδιά σα θα δουν αυτά τα επεισόδια, ίσω. Αν υπάρχει ακόμα το YouTube. Παλίστορες έχουν. Άστα. Έχουν παραγραφεί. Αυτά ήταν. Λοιπόν, τι άλλο περιμένουμε, από ταινίες, είδα τίποτα άλλο ή όχι, την προλάβατε. Είδα τον Babylon, ξαναλέω. Ναι, είδα Dragon's Den. Τελικά σου άρεσε το. Είπα, ήταν πάρα πολύ. Είδα Dragon's Den την προηγούμενη. Ναι, περίμενε, μιλάω. Το Babylon, πολύ ωραία. Η Μάργκο παίζει φανταστικά. Μπράβο. Είναι ένα χάος ολόκληρο σαν ταινία. Δεν ήξερα ότι το έχει κάνει ο σκηνοθέτης αυτός που είπες του Whiplash και του La La Land, που δεν έχω δει το La La Land ακόμα. Χάνεις. Πολύ ωραίο. Ναι. Και εντάξει, ωραία, ωραία. Ήταν 3 ώρες ευχάριστες, γεμάτες χορό και κέφι. Ναι, πάντως και έπεσε, δηλαδή φλόπαρε, πώς το λένε, ρε παιδί μου, στα box. Δεν ξέρω office. Τι σημαίνει το φλόπαρε. Δεν χάλια πήγε στο box office. Ναι, εντάξει, λογικό, δεν είναι commercial ταινία. Μόνο ούτε το La La Land ήταν, αλλά ήταν musical. Ποιος έβλεπε musical στο Hollywood, δεν, αλλά δεν είναι, είναι La La Land. Έπαιζε ο Ryan Reynolds. Ο τέτοιο δεν έπαιζε, ο Ryan Gosling. Ποιο έπαιζε. Ryan Gosling και τέτοιο. Και η Emma Stone. Ναι. Εντάξει. Οπότε ήταν μια ωραία ταινία. Ήταν μαζί μετά το Gangster Squad. Το Gangster Squad. Ναι. Τι, κάπου αλλού είχαν παίξει μαζί. Το Gangster Squad σίγουρα έχουν παίξει μαζί και κάπου αλλού έχουν παίξει μαζί, ναι, αλλά δεν θυμάμαι πού. Δεν καλά, ο Ryan Gosling ανακάλυψε ότι παίζει στο Remember the Titans. Αφήστε με, παιδιά. Τι είναι το Remember the Titans. Ταινία με football. Okay. Με Denzel Washington. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι. Ξέρω, το είδα κατευθείαν που παίζω. Στο Crazy Stupid Love. Α, ναι, ρε, μπράβο. Ταινιάρα. Ταινιάρα. Α, είδα το 40χρονο Παρθένο. 50-year-old Virgin. Δεν το έχω δει, εγώ δεν το έχω δει καν. Βλέπεις, ούτε εγώ το είχα δει. Δεν έχετε δει αυτή την ταινία. Όχι, μόνο και μόνο για μια σκηνή που όλοι ξέρετε ποια σκηνή. Την αποτρίχωση. Ναι. Η οποία είναι αληθινή. Είναι αληθινή, γιατί το διάβασα μετά. Στην Καρέλ. Ναι. Είναι αληθινή, γιατί το βάλανε να κάνει ακριβώς τα reactions που θα είχε και τον κάνανε αποτρίχωση. Για να δείτε στο YouTube το βίντεο, τον blooper. Εντάξει, γελάς. Μα γελάει και η ίδια. Καλά, Στην Καρέλ πάντως είναι πολύ καλό τοπίο τελικά. Δηλαδή, έβλεπα λίγο πάλι το Big Short, το HD. Ναι. Εντάξει, το οποίο είναι ταινιάρα. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται σε αυτήν την ταινία. Πραγματικά. Εντάξει. Ναι, αρκετά περιπλοκή, έχει δίκιο, αλλά γενικώς είναι ο Καρέλ είναι ρεστάλ σε αυτήν την ταινία. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, ναι, δεν είμαστε σήμερα, παιδιά, σε φόρμα, ίσως θα έλεγα. Φοράμε κουστούμια. Αλλά too late, φτάσατε στο τέλος. Οπ, ναι. Την πάτησατε. Χαιρετισμού στο νομικό Αγγελούδη που μας ακούει μέχρι τώρα. Διαγωνισμό. Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και θα κερδίσετε ένα OnePlus 9. Φέτζι. Sorry, αυτό έχουμε. 9. 9. 9. Καλώς ήρθατε στο 2019. Αν θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχει το κατάστημα. Να αφήσω ένα σχόλιο ότι θέλω το OnePlus 9. Όχι. Ένα σχόλιο. Αφήστε οποιοδήποτε σχόλιο από κάτω από το. Αφού φτάσανε. Γιατί φτάσανε μέχρι εδώ. Γιατί ναι. Πρέπει γιατί να τους ευχαριστήσουμε που είδαν αυτό το μαρτύριο που λέγεται εκπομπή. Δίνεις δώρο επειδή είσαι ο ευεργέτης. Έλα, πες τα όλα. Δίνει δώρο γιατί μπορεί. Είναι σαν τον Κώστα Βουτσά. Μοιράζει. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Κάντε like, share, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Rating το podcast και comment σε όπου υπάρχει comment σε όποιο πλατφόρμα μας ακούτε. Bye-bye. Yeah. Bye.